Ο Τσε ορθώνεται, παράδειγμα διεθνισμού, παράδειγμα για τους επαναστάτες όλου του κόσμου. Την κλίση του, του διεθνιστή ιατρού, του διεθνιστή αντάρτη, ακολούθησαν νέοι κουβανοί σε όλη τη διάρκεια της επαναστατικής ιστορίας μας. Ο Τσε υπήρξε γιος της Κούβας, την υπερασπίστηκε με όλες του τις δυνάμεις και εκεί εξακολουθεί να ζει στον καθένα που ακολουθεί το παράδειγμά του. Εξακολουθεί να ζει στον αγώνα του κουβανικού λαού για εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια απέναντι στην εχθρική στάση της εκβορά γείτονος, στην οποία, όπως έλεγε ο Τσε, δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε τόσο δάλι γουλάκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την υπεριαλιστική τους φύση έχουν προσπαθήσει με κάθε μέσον από τον θρίαβο της Κουβανικής Επανάστασης τον Ιανουάριο του 1959 να αποτρέψουν η Κούβα να ζει με ειρήνη και να μπορεί να αναπτύσσεται ελεύθερα. Για το σκοπό αυτόν έχουν χρησιμοποιήσει τον γενοκτόνο οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό εκτός από τις άμεσες επιθετικές ενέργειες και την ιδεολογική υπονόμευση. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα μονομερή καταναγκαστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση Τραμπ και η κυβέρνηση Μπάιντεν διατήρησε και διεύρυνε. Έτσι επιχειρούν να ζημιώσουν ακόμη περισσότερο τις βασικές ανάγκες του κουβανικού λαού, ώστε να επιρρύψουν στην κουβανική κυβέρνηση την ευθύνη, αποσκοπώντας άστοχα στο να προσπαθήσουν να αποδείξουν την αποτυχία του σοσιαλισμού και να εμποδίσουν το λαό να συνεχίσει να υποστηρίζει την επανάσταση. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ιδεολογική υπονόμευση, επινοώντας ψεύτικες προφάσεις για να τοποθετούν την Κούβα σε άδικες λίστες, διεξάγοντας κάθε είδους εκστρατείες ενάντια στην κουβανική επανάσταση, πλάθοντας επιπλέον δήθεν θύματα, δήθεν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δήθεν καταστολή κατά του λαού, προκειμένου να αμαυρώσουν την εικόνα της Επανάστασης. Αποπειρώνται επιπλέον να επιρρύψουν στην κουβανική κυβέρνηση την ευθύνη για τις οικονομικές δυσχέρειες σε καιρούς πανδημίας, δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες του αποκλεισμού, που είναι και ο κύριος υπαίτιος των εν λόγω δυσχεριών και υφίσταται ακόμη σήμερα, παρά το ότι καταδικάζεται επί δεκαετίες από τη συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Φιλοδοξούν να εμφανίσουν την Κούβα ως μια χώρα υποκατάρρευση και παραδομένη στο χάος, προκειμένου να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη και να αιτιολογήσουν μια έξωθεν επέμβαση. Στην Κούβα δεν υπήρξε κοινωνική έκρηξη, όπως επιχείρησαν να δείξουν στον κόσμο. Η χώρα υπήρξε θύμα μιας πολιτικής επικοινωνιακής επιχείρησης που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Αμερικανική Επικράτεια και απέτυχε μπροστά στην υποστήριξη του λαού στην Επανάσταση. Η Κούβα απορρίπτει οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια παρέμβασης στα εσωτερικά της και καταγγέλει τις απόπειρες για τη διεξαγωγή μιας στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα βασιλεύει στην Κούβα ειρήνη και ηρεμία και οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά στα πλαίσια των υγειονομικών περιορισμών που επιτάσσει η πανδημία. El pueblo y gobierno cubano agradecen las múltiples muestras de apoyo de los amigos solidarios griegos y desde aquí les decimos amigos que estén seguros que en Cuba, como decía el Che, preferimos morir de pie a vivir la vida de rodillas. Y seguiremos luchando hasta la victoria siempre. Ο λαός και η κυβέρνηση της Κούβας ευχαριστούν τους αλληλέγγυους Έλληνες φίλους μας για τα πάμπολα δείγματα υποστήριξης. Και από τούτο το βήμα σας λέμε, φίλοι μας, να είστε βέβαιοι ότι στην Κούβα, όπως έλεγε ο Τσε, προτιμάμε να πεθάνουμε όρθιοι παρά να ζούμε γονατισμένοι. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τη νίκη πάντα. Η σκέψη σε στιγμές όπως η τωρινή με αφορμή τα 54 χρόνια από τη δολοφονία του Τσε
πηγαίνει σε όλους και σε όλες τα εκατομμύρια των εξεγερμένων της εποχής μας και της ιστορίας ολόκληρης που δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για μια καλύτερη, δικαιότερη κοινωνία για όλους. Όμως ο Τσε, στη δικιά μας τουλάχιστον εποχή, ξεχώρισε χάρη στα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, το συνδυασμό του αυθορμητισμού και της βαθιάς μελέτης, την πρωτοβουλία και την ικανότητα ένταξης στα πιο πρωτοπόρα τμήματα του λαού, όπου κατάφερνε να καθοδηγεί και να μαθαίνει, να αφομοιώνει τα πιο προοδευτικά στοιχεία που ξεφυδούσαν μέσα από τη λαϊκή πάλη. Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα, συνειδητός κομμουνιστής επαναστάτης, συνεχιστής και διαμορφωτής της διαλεκτικής μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας και πράξης, είναι ταυτόχρονα δημιούργημα και δημιουργός της επαναστατικής διαδικασίας στην Κούβα, στη Λατινική Αμερική και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς οι ίδιες συνθήκες και ανάγκες της επαναστατικής αυτής διαδικασίας τον βοήθησαν να καταλάβει και να εφαρμόσει στην πράξη τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής επανάστασης. Όταν ο Τσε εντάχθηκε στο ένοπλο τμήμα του κινήματος στις 26 Ιούλη, που καθοδηγούσε ο Φιδέλ Κάστρο, ήρθε σε επαφή με το πιο μαχητικό τμήμα του κουβανικού προοδευτικού κινήματος, που είχε αφομοιώσει τις εμπειρίες μιας 90χρονης επαναστατικής ιστορίας με αντιαπικιοκρατικά, αστικοδημοκρατικά και αντιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η οικονομική και πολιτική επικυριαρχία των ΗΠΑ, αλλά και η επίδροση των κομμουνιστικών ιδεών, είχαν οθήσει την πολιτική σκέψη πέρα από τα προοδευτικά αστικά πλαίσια. Ο επαναστατικός ένοπλος αγώνας, η κατάληψη της εξουσίας και η τεράστια ανάπτυξη της λαϊκής πάλης που ακολούθησε, οδήγησαν στη γοργή υπερνίκηση της ντόπιας και εξωτερικής οικονομικής και στρατιωτικής αντίδρασης με αποκορύφωμα τη νίκη στον κόλπο των Χείρων. Χτυπήθηκαν αποφασιστικά οι οικονομικές δομές του υπεριαλιστικού και ντόπιου κεφαλαίου στην πόλη και στην Ήπεθρο, πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα για την βελτίωση του πολιτιστικού και βιωτικού επίπεδου του λαού. Ο Τσε είναι το απάβγασμα του ανηρήνευτου καθημερινού αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό και τον καπιταλισμό που τον γέννησε. Αποδείχνει ότι η πάλη ενάντια στον υπεριαλισμό είναι αποτελεσματική όσο χτυπάει και τη ρίζα του, τον καπιταλισμό. Είναι ο γνήσιος επαναστάτης που δεν ησυχάζει ποτέ, που πολεμάει παντού την αδικία, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο και αν εμφανίζεται, ενάντια στον οποιονδήποτε, γιατί αυτή είναι η πιο όμορφη ιδιότητα ενός επαναστάτη, όπως λέει στο γράμμα που άφησε στα παιδιά του φεύγοντας. Είναι αυτός που διδάσκει, που δίνει το παράδειγμα, που εμπνέει με τη σκέψη και τη δράση του στην πάλη, που συνδυάζει το γενικό με το μερικό, το διεθνισμό με τον πατριωτισμό, που αγωνίζεται παντού και πάντα για την παγκόσμια επανάσταση, με τα μάτια στραμμένα στη δική του χώρα, την Αργεντινή. Ο Τσε είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο. Όχι κενό, άψυχο, νεκρό, είναι ένα σύμβολο ζωντανό, γιατί εκφράζει την παγκοσμιότητα της πάλης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στη σύντομη, αλλά γεμάτη με γνώση και φλεγόμενο πάθος ζωή του, αγωνίστηκε για τα δίκαια των φτωχών και καταφρονεμένων, των εργατών και των λαϊκών ανθρώπων, για την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Η ιστορική του ομιλία στον ΟΗΕ στις 11 Δεκεμβρίου 1964 είναι μνημείο αντιπεριληστικού και αντιπολεμικού έργου. Το ακούσατε αυτό και προηγούμενα, θα επαναλάβω μερικά από αυτά. Σε αυτή, αφού κατήγγειλε τις επεμβάσεις και τα εγκλήματα του διεθνούς και αμερικάνικου εμπριαλισμού στην Καμπότζη, στο Λάος, στο Βιετνάμ, στην Κύπρο, στο Κονγκό, στη Λατινική Αμερική, αλλά και την πολιτική του Πόντιου Πιλάτου του ΟΗΕ απέναντι σε αυτά, αναφέρθηκε στις προσπάθειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να δυναμητήσουν τη διεθνή ειρήνη και τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ θητών και θυμάτων. Είπε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να οικοδομήσουμε τον σοσιαλισμό. Έχουμε κηρυχτεί αλληλέγγυοι με εκείνους που αγωνίζονται για την ειρήνη. Πήραμε θέση, μονολότι είμαστε μαρξιστές-λενινιστές, στο πλευρό των αδέσμευτων χωρών, γιατί και οι αδέσμευτοι αγωνίζονται όπως και εμείς ενάντια στον υπεριαλισμό. Θέλουμε την ειρήνη.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή για το λαό μας. Γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε όσο μπορούμε να απαντήσουμε τις προκλήσεις των Γιάνκηδων. Επισήμανε τις προσπάθειες της επαναστατικής κυβέρνησης της Κούβας για ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής, παρέθεσε ένα προς ένα τα πέντε σημεία που η Αβάνα είχε προτείνει στη ΣΥΠΑ ως μορατόριο για τη δημιουργία κλίματος ειρήνης και ασφάλειας. Καμιά πρόταση της Κούβας δεν έγινε αποδεκτή από τη ΣΥΠΑ, οι οποίες όχι μόνο συνέχισαν τις πολεμικές προκλήσεις ενάντια στον κουβανικό λαό, αλλά διατήρησαν και διατηρούν μέχρι και σήμερα το ασφικτικό εμπάργκο, όσο και το στρατιωτικό ορμητήριο φυλακή του Γκαντάναμο. Εμείς, το Ελληνικό Αντιπεριστικό Κίνημα Ειρήνης, η ΕΔΙΕ, υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο του Τσε Γκεβάρα, αλλά και του ανυπότακτου λαού της Κούβας, που παρά το καταστροφικό εμπάργκο των ΗΠΑ και την υπονομευτική δράση όλων των ιμπεριαλιστών, στέκεται όρθιος και περήφανος και δίνει μαθήματα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας, αλλά και παγκόσμιας πρωτοπορίας στους τομείς της παιδείας και της υγείας, τιμώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την κληρονομιά του Τσε Γκεβάρα αλλά και του Φιντελ Κάστρο. Γι' αυτό με όλη μας την καρδιά στηρίζουμε την υποψηφιότητα για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην Ιατρική Ταξιαρχία Χένρι Ριβ και δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε και θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τη φιλία και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Για εμένα, ο Τσε είναι μια μορφή που μου επιτρέπει με ενάργεια να παραπέμπω στο πώς είναι ο άνθρωπος που είναι ο φορέας του μέλλοντος. Ιδιαίτερα, μιλώντας στα παιδιά μου, στους φοιτητές της φοιτήτριας μου, μου επιτρέπει να καταδεικνύω πώς στο πρόσωπο, στη δράση και κυρίως στη στάση ζωής του Τσε Γκεβάρα αποτυπώνεται συμπυκνωμένα μια ολόκληρη εποχή, ένα ολόκληρο κίνημα. Αποτυπώνεται συμπυκνωμένα η νομοτέλεια της μετάβασης της ανθρωπότητας στον σοσιαλισμό, στον κομμουνισμό. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο Τσε κατάφερε μέσα από αντιλήψεις που συνδέονταν με το λειτουργήμα του γιατρού από μία εύπορη οικογένεια μικροαστών κοντά στην αστική τάξη. Ενός λοιπόν τέτοιου ανθρωπιστή ανθρώπου, ανθρώπου ο οποίος συμπονούσε και ένιωθε να συμπάσχει με τους κατατρεγμένους, με τους καταπιεσμένους, με τους εξαθλειωμένους λαούς της Λατινικής Αμερικής και όλου του κόσμου, κατάφερε μέσα από το λειτουργήμα του γιατρού και από τον αλτρουισμό, ανθρωπισμό που του ενέπνεε αυτή η ευαισθησία του, να αντιληφθεί, να εμβαθύνει ακριβέστερα για να αντιληφθεί τις ρίζες αυτού του προβλήματος και να στρατευθεί με όλες του τις δυνάμεις, να στρατευτεί στην υπόθεση της επανάστασης αντιυμπεριαλιστικής με κατεύθυνση τον σοσιαλισμό. Αυτό το υπόδειγμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Αυτό το υπόδειγμα είναι συνυφασμένο με το γεγονός ότι η υπόθεση της επανάστασης δεν είναι μία αφηρημένη ακαδημαϊκή θεωρία. Η υπόθεση της επανάστασης είναι συμπύκνωση στη στάση ζωής του ανθρώπου. Εάν η γνώση μας, η θεωρία μας, η κοσμοθεωρία μας δεν αντανακλά στη στάση ζωής, δεν διέπει, δεν εμπνέει όλη τη ζωή μας με αυταπάρνηση και αφοσίωση, τότε δεν έχει την παραμικρή αξία για το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα της αφοσίωσης μέχρι σε σχάτων με αυταπάρνηση του Τσε είναι τέτοιο το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ παιδευτικά για την νεολαία. Έμεινε στην Αθανασία ακριβώς με αυτό το σύμβολο της νιώτης. Με το σύμβολο της αιώνιας νεότητας, της επιταγής για αγώνα για την απελευθέρωση των καταπιεσμένων λαών, για την απελευθέρωση και τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης, για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος κομμουνιστικού
της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Commandante Cerro.